Και έτσι λοιπόν που οι υποχρεώσεις της ανδρικής ομάδας βόλεϊ του Ηρακλή ολοκληρώθηκαν, ο Γιάννης Ορφανός, ο κύριος Γιάννης Ορφανός, ο προπονητής του Ηρακλή, είναι δίπλα μου, είναι δίπλα μας και χαίρομαι πάρα πολύ γι' αυτό. Coach, καλησπέρα. Καλησπέρα και ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση. Εγώ ευχαριστώ για την αποδοχή και για την παρουσία σου εδώ. Χαλαροί θα είμαστε πλέον, δεν θα είναι αυτό το... Ξέρεις, το αγχωτικό πεντάλεπτο, δεκάλεπτο που είναι και το παιχνίδι συνήθως, θα λέγαμε παραμονές αγώνων ή μετά από ένα αποτέλεσμα και με τις βαθμολογίες και με τους αντιπάλους και τι θα γίνει και τα play out και η παραμονή. Τώρα νομίζω και το βλέπω και στο πρόσωπό σου πόσο χαμογελαστός και ήρεμος είσαι ότι θα απολαύσεις και μία συνέντευξη επιτέλους. Νομίζω μετά από τέτοιο δεύτερο γύρο δεν νομίζω ότι θα χωθούμε σήμερα τώρα. Χαλαρά, χαλαρά. Τον παρακαλάω τόση ώρα. Θα το πω έτσι, θα το πω. Τον παρακαλώ από το πρωί να μου πει τι μουσική, γιατί το κάνουμε όλα αυτά τα χρόνια εδώ, στην ώρα για μπλε, όταν έχουμε ανθρώπους, είτε μικρά παιδιά. Βέβαια τα μικρά παιδιά είναι λίγο επικίνδυνα, γιατί μου ζητάνε κάτι πάω, αλλά κάτι τέτοια. Τέλος πάντων. Του ζήτησα και εγώ ευγενικά, από τη στιγμή που δεν έχουμε και πολλά να κεράσουμε, ένα καφέ τέλος πάντων, να ζητήσει τι μουσική θέλει να. Παράδειγμα, Όζη. Σ' αρέσει ο Όζη, ναι, που δεν υπάρχει. Ναι, ό,τι. Εντάξει. Και μου λέει ροκάκια, λέει αυτά που παίζει, λέει ούτως ή άλλως. Τον ευχαριστώ γιατί ξέρει τι παίζει η εκπομπή. Οπότε να ξέρετε ότι οι επιλογές είναι δικές μου. Αλλά πείτε τι είπε ο Γιάννης ο Ορφανός. Σε εγκρίνω εγώ απόλυτα πάντα. Ο Ηρακλής στο δεύτερο γύρο δεν ήταν πολύ ροκ, τώρα που ακούμε ροκές. Ναι, πάρα πολύ. Ήταν πολύ ροκ, δηλαδή δεν θα πολύ. Μπορούσε να είναι κάτι άλλο. Όχι, όχι. Αν μπορούσαμε να το χαρακτηρίσουμε. Αν και τα παιδιά ξέρω ότι... Heavy metal θα σου λέγα καλύτερα. Αν και τα παιδιά στα μουσικά τους ακούσματα κάτι house, κάτι τέτοια ακούνε οι περισσότεροι, γιατί τους ξέρω και προσωπικά. Έχουμε και κάτι παρατράγουδα μέσα στην ομάδα, κάτι λαϊκά, βαριά, περίεργα. Αλλά νομίζω ότι με την πορεία πρωταθλητισμού που κάνατε στο δεύτερο γύρο, και χθες είδα και μια κατσανέρα να πανέβασε η Λίγκα, ότι ο Ηρακλής τερμάτισε πέμπτος στο δεύτερο γύρο, θέλει λίγο ροκιά αυτό το πράγμα, έτσι. Σίγουρα. Θέλει λίγο ροκιά. Σίγουρα. Και τα παιδιά το δείξαν μέσα στο γήπεδο, στο δεύτερο γύρο. Μπορεί να μην γίνεται αντιληπτό άμα παρατηρήσουμε τη βαθμολογία έτσι, αλλά άμα δούμε τη βαθμολογία που βγάζει ο Ηρακλής στο δεύτερο γύρο και τη θέση που παίρνει την Πέμπτη, καταλαβαίνουμε το τι προσπάθεια έγινε από τα παιδιά. Θα πούμε και για ποδόσφαιρο φυσικά, θα πούμε και για μπάσκετ. Θα είμαστε παρέα με τον προπονητή της ανδρικής ομάδας βόλεϊ του Ηρακλή σε μια έτσι χαλαρή και ιδιαίτερη συζήτηση και παρέα ουσιαστικά μέχρι το τέλος της εκπομπής. Να ξέρετε, να μην ανησυχείτε ότι θα υπάρχει και ρεπορτάζ, γιατί ο κόσμος, ξέρεις, αδειοδότηση, το ποδόσφαιρο, το μπάσκετ, κάποια άλλα ζητήματα. Για το βόλεϊ ακόμα υπάρχουν απορίες, θέλει να ενημερωθεί, γι' αυτό και άλλωστε είμαστε εδώ, πέρα από τη συνέντευξη που θα έχουμε. Θέλω να ρωτήσω πράγματα που δεν τα έχω ρωτήσει τις προηγούμενες φορές, γιατί τις προηγούμενες φορές ήταν ο στόχος, ήταν το αποτέλεσμα, ήταν, ξέρεις, κάποια πράγματα λες άστο για μετά, γιατί προέχει ο Ηρακλής να κερδίσει, να πάρει τους βαθμούς. Για παράδειγμα, ο Γιάννης Ορφανός που έμενε μόνος του στον πάγκο, με τον Γιάννη τον Ορφανό που έχω εγώ τώρα δίπλα μου, έχει αλλάξει καθόλου? Πόσοι μήνες έχουν περάσει περίπου μετά την, ναι, την λύση συνεργασίας με τον Χρήστο Πάτρα, έτσι? Ναι. Αν έχει αλλάξει, ως προς τι, τι εννοεί, δηλαδή? Ως προς το πώς σκέφτεται το βόλεϊ, γιατί έχεις ξανακαθίσει ως πρώτος προπονητής σε πάγκο, έτσι, έχεις μια πορεία, αλλά είσαι στον Ηρακλή, στην ανδρική ομάδα, ως προπονητής, ως τρόπο σκέψης, όσον αφορά το χαρακτήρα του, όσον αφορά την ψυχολογία του, όσον αφορά το είναι του, γιατί αυτό που πέτυχες δεν είναι μικρό. Μικρός είσαι εσύ, 36 μόλις. Αλλά αυτό που πέτυχες μαζί με τους παίχτες και όλο το team δεν είναι μικρό, δεν είναι καθόλου μικρό σε σχέση με το τι παρέλαβες έτσι στο πρώτο πολύ δύσκολο γύρο της ομάδας. Κάποιος φίλος και φίλαθλος του Ηρακλή μου είπε ότι ανέλαβες μια αποστολή αυτοκτονίας. Κανονικά, ναι, κανονικά. Βέβαια τώρα το συνειδητοποιώ αυτό. Όσο ήμουν εκεί πέρα, νομίζω ότι δεν μπορούσα να το συνειδητοποιήσω. Όχι, έχω αλλάξει νομίζω. Έχω αλλάξει. Ανέλαβα ένα, ήταν βαρύ φορτίο. Σε όλα αυτά που ανέφερα ή σε, ναι, κάτι? Είναι πολύ βαρύ το φορτίο. Εντάξει, να ξέρεις ότι παίρνεις μια ομάδα σαν τον Ηρακλή. Είναι βαριά η φανέλα. Εντάξει, το ξέρουμε όλοι αυτό. Και... Το βλέπαμε και πριν, θα αναφερθούμε και σε αυτό. Ναι, το βλέπαμε. Το τι έγινε σαν σήμερα. Μαζί. Ήταν πολύ, πολύ βαριά η φανέλα και η θέση που είχαμε ήταν πάρα πολύ δύσκολη.
Και σε καμία περίπτωση είπα μέσα μου ότι δεν θα δεχτώ ο Ηρακλής να υπάρχει περίπτωση να πέσει στα χέρια μας. Και αυτό έλεγα και στα παιδιά. Άλλη μια φορά έχει βρεθεί ο Ηρακλής, αλλά έπεσε λόγω αδειοδότησης. Όχι πριν λόγω δύο χρόνια. Ναι, δεν είχε βαθμολογική. Και παρανόμως τότε. Μην το και παρανόμως, εντάξει, οκ. Okay. Απλώς δεν μπορούσαμε να το δεχτούμε. Σε τι έχεις αλλάξει πιο πολύ? Εντάξει, όταν ζεις τέτοιες καταστάσεις και τέτοια πίεση, νομίζω ότι σε αλλάζει αυτό το πράγμα. Μαθαίνεις να λειτουργείς κάτω... Να το θέσω αλλιώς. Τον εαυτό σου εν ώψη της επόμενης αγωνιστικής περίοδου, πρώτα ο Θεός να είσαι στην ομάδα και πλέον έχεις αυτό που λέμε μπαρούτο καπνιστή από Α1 αδρών, ξέρεις πρόσωπα και καταστάσεις. Θεωρείς ότι έχεις ένα συν από αυτή την εμπειρία μηνών? Βέβαια, είναι εμπειρία αυτό το πράγμα. Και είναι εμπειρία, σου δίνεται μια εμπειρία, εντάξει, και χωρίς τις συνθήκες, τις τέλειες συνθήκες. Δεν δουλεύαμε υπό τις τέλειες συνθήκες, δουλεύαμε πάντα κάτω από υποπίεση. Αυτό νομίζω ότι είναι εμπειρία τεράστια. Και σε κάνει πολύ πιο έμπειρο να παίρνεις αποφάσεις πάρα πολύ δύσκολες, εντάξει, και να σου βγαίνουν κιόλας. Να βάζεις το τζολάκο διαγώνιο. Να βγάζεις το... Ναι, βέβαια. Να βάζεις τον τζολάκο διαγώνιο και να αποδίδει και να κερδίσει. Αυτό 3-0. Ήταν με Παναθηναϊκό. Με Παναθηναϊκό. Το τρίτο σετ. Το τρίτο σετ. Και είχαμε... Γύρισε, ναι. Και είχαμε μείνει πίσω 6-7 από... πόντους. Πόσο ήταν, 6-7 πόντους. 6 πίσω. Και πάλι το ίδιο συνέβη τώρα και με το Στέλιο, το Μπιπέρια. Τα δύο σετ στη Σύρο, ναι. Τα δύο, το οποίο έχει ξαναγίνει και στη Λαμία. Βέβαια. Εκεί λες το κάνω και ό,τι γίνει. Όχι, εντάξει, δεν θεωρώ και ότι το Στέλιος ο Μπιπέρδιας ότι είναι ρίσκο. Είναι ένα παιδί πολύ έμπειρο, ίσα-ίσα. Το ξέραμε, είναι ένα... Εννοώ ότι μη φανταστείς ότι λέμε. Απλά είναι θέμα αριθμού, έλλειψη. Ναι, ρυθμού. Είναι αριθμού, μόνο αυτό. Αλλά θεωρώ ότι ένας πολύ έμπειρος πασαδόρος και αυτή ήταν η τρομερή βοήθεια για μένα. Και όλα τα παιδιά που ξέρουν και υπήρχαν έμπειρα παιδιά. Παπαδημητρίου, ο Θάνος. Φοβερή εμπειρία. Με προλαβαίνεις και είναι ωραίο αυτό γιατί μου δίνεις πάσες. Και όπως είπα, σε διακόπτω, αλλά όπως είπα και στα παιδιά και στο τελευταίο παιχνίδι τους είπα, φτάσαμε εδώ πέρα γιατί ο ένας κάλυπτε τα λάθη του άλλου. Εσείς πολλές φορές λάθη που έκανα εγώ λάθη που κάνατε εσείς, η διοίκηση λάθη που έκανε, ξέρω εγώ, καλύπταμε. Δηλαδή, ο ένας προσπαθούσε να καλύψει τα λάθη του άλλου. Όταν ερχόταν η διοίκηση και σου λέγε «Γιάννη, πάμε μαζί». Πρώτον, αν πίστευες ότι αυτό το μαζί ήταν για καιρό ή αν ήταν προσωρινό, δεν ξέρω τι επαφές και τι συζητήσεις είχατε κάνει. Και δεύτερον, με το χέρι στην καρδιά, αν πίστευες ότι σήμερα θα είμαστε εδώ και θα τα λέμε και θα είσαι ανακουφισμένος και θα είσαι επιτυχημένος. Γιατί πλέον στην Α1, στο βόλεϊ, στο χώρο του ελληνικού βόλεϊ, υπάρχει και ο Γιάννης Ορφανός ως προπονητής. Στους άντρες. Είχες μια πορεία. Εντάξει, τον Ηρακλή σε γνωρίζουμε και εγώ προσωπικά και από την παρουσία σου στις γυναίκες, αλλά ο πολύς ο κόσμος φέτος είδε και στην τηλεόραση που ήταν και τηλεοπτικά τα παιχνίδια τον Γιάννη Ορφανό. Τα σκεφτόσουν αυτά όταν δεν υπήρχε πλέον Πάτρας? Σκεφτόμουν. Ήτανε ρίσκο. Το να αναλάβεις μια ομάδα η οποία είχε μαζέψει τότε ελάχιστους βαθμούς ήταν ρίσκο. Αλλά πρέπει στη ζωή και στην αθλητική ζωή να παίρνεις το ρίσκο. Δεν γίνεται να πηγαίνεις πάντα εκ του ασφαλούς. Ναι. Νομίζω ότι το πήρα αυτό το ρίσκο και μου βγήκε. Και είμαι πολύ χαρούμενος γι' αυτό. Και δεν μετανιώνω καμία στιγμή ότι ανέλαβα αυτή την ομάδα. Και είπα ναι τότε, ότι να την αναλάβω και να συνεχίσω. Μιλάμε για μια ομάδα, τώρα θα το κάνω το flashback, αυτή είναι η καλύτερη πάσα. Ανέλαβες ποια ομάδα? Μια ομάδα που σαν σήμερα πριν, όχι 180 χρόνια, πριν 7 χρόνια, ήταν στον τελικό του Champions League στην Πράγα. Ή μάλλον κέρδισε σήμερα στον ημιτελικό το Τζίμπα. Το Τζίμπα, έτσι, όχι εμένα. Και με 7.000 κόσμου, πριν να σας πούμε και το μυστικό μας, βλέπαμε το βιντεάκι με τους τελευταίους πόντους στον ημιτελικό και ρωτούσα τον coach πώς φαίνεται αυτή η ομάδα. Καλή? Καλή, τρώγεται, εντάξει. Και βλέπαμε Κράβαρη, βλέπαμε Τίσερ, βλέπαμε Κωνσταντίνο, βλέπαμε και τι δεν βλέπαμε. Άχρεμ βλέπαμε. Άχρεμ, Σμαραγδί. Σμαραγδί και τα λοιπά. Αυτή την ομάδα έχεις. Θέλω να πω ότι αυτός είναι ο Ηρακλής.
και νομίζω ότι μπορεί φέτος για κάποιους, έλα μωρέ παραμείναμε στην κατηγορία, εντάξει, αλλά ο Ηρακλής δεν σταματάει. Όταν μπαίνεις στη διαδικασία να δεις αυτό το βιντεάκι, να δεις αυτό τον κόσμο, να δεις αυτές τις στιγμές που επαναλαμβάνω δεν είναι και τόσο μακριά, έτσι. Στην περασμένη δεκαετία γίνανε όλα αυτά. Ένα παραπάνω κίνητρο για σένα. Βέβαια. Είπαμε, είσαι ο προπονητής του Ηρακλή. Αυτό και το σχολιάζω και με ανθρώπους που μιλάω ότι είναι πολύ μεγάλο το όνομα του Ηρακλή. Άσχετα με ότι φέτος αναγκαστήκαμε να μιλάμε ότι ο Ηρακλής πρέπει να σωθεί και ότι ο στόχος του είναι να παραμείνει στην κατηγορία. Mm-hmm. Ο Ηρακλής είναι πολύ μεγάλο σωματείο σε ό,τι αφορά στο βόλι. Έχει κάνει πράγματα που δεν τα έχει κάνει νομίζω καμία άλλη ελληνική ομάδα. Εντάξει, αυτό είναι βάρος. Είναι βάρος. Είναι ένα εξτρά βάρος σε αυτή τη δουλειά. Τώρα θα το ρωτήσω και στον αέρα γιατί τρώγομαι, δεν μπορώ. Έρχεται τώρα η διοίκηση και σου λέει υπάρχει ένα μαγικό κουμπί, μηχανή του χρόνου. Στο είπα πριν, μην το ρωτήσεις. Δεν υπάρχει. Πάω στην Πράγα τώρα, Γιάννη Ορφανέ, πάρε όποιον θέλεις από αυτούς. Που σήμερα νικούν το Τζίμπα. Εντάξει. Που στο τέταρτο σετ ο Τζίμπα με την Ίσκρα, ο Ντίτσοβο είναι 19-11 και τελειώνει 25-23 υπέρ του Ηρακλή. Πάρε ένα παίχτη, ποιον θες. Εντάξει, δεν μπορώ. Ξέρω ότι αγαπάς πάρα πολύ τα παιδιά σου και θα πεις θέλω τα παιδιά μου, έτσι δεν θέλω να πάρω κανέναν. Όχι, αλλά δεν και είναι. Διαλέξεις... Απλώς δεν μπορεί να διαλέξει τώρα όταν ποιο μιλάμε διαλέξεις. Για παίχτες Τίσερ, Κωνσταντίνοφ, Νίλσον μέσα τώρα είναι... Κράβαρικ. Τι να πούμε τώρα, δηλαδή ποιο να διαλέξεις. Και άλλα πιο παιδιά, δηλαδή Μαραγδής, ο Νίκος, βλέπαμε τώρα... Και ο Κανέλος ήταν, και ο Κόρτσιανος ήταν, και τα λοιπά. Και ο Κουλιέρης, βλέπαμε... Και ο Χαριτονίδης. Ναι, τώρα... Μη μου το θυμίζεις, γιατί θυμάμαι και το σέρβις το χαμένο στον τελικό. Ναι, τέλος πάντων, δεν μπορείς να διαλέξεις, τώρα μιλάμε για ονόματα τεράστια. Άμα μου λέγεις κανένα δύο. Ζηλεύεις αυτούς τους προπονητές που είχαν ή έχουν τέτοιους παίχτες. Βέβαια. Είναι απίστευτο να ζεις τέτοιες στιγμές. Δηλαδή, εντάξει, όσα και να τους πεις, τώρα τι θα πεις στο Γκράβαρικ. Ό,τι και να του πεις, ξέρεις ότι θα μπει μέσα. Και... Είναι τεράστιοι αθλητές, τεράστιοι χαρακτήρες, που στην ουσία πολλές φορές λέμε ότι για τόσο μεγάλους αθλητές απλώς τους κάνεις μια... πρέπει να είσαι σωστός διαχειριστής. Γιατί είναι μεγάλες προσωπικότητες. Αλλά νομίζω ότι είναι χαρά για τον κάθε προπονητή και όχι χαρά, όνειρο μιλάμε, να βρίσκεσαι σε ένα τελικό τέτοιο. Mm-hmm. Είναι όνειρο του κάθε προπονητή και πόσο μάλλον εμένα που είμαι, που ξεκινάω ας πούμε. Και ακούγοντάς όταν πήρε ο Ηρακλής την πρόκριση για το Final Four του League Cup ή τη στεναχώρια που είχατε όταν αποκλειστήκατε τον Παναθηναϊκό και δεν πήγατε στο Final Four του Κυπέλου, είναι διοργανώσεις που θέλεις να τη ζεις. Ακόμα και αν έχεις ένα άλλο στόχο πρωτίστως στο μυαλό σου που είναι η παραμονή, ποιος δεν θέλει να είναι σε ένα Final Four, έτσι. Όχι, αυτές είναι ωραίες γιορτές. Για αυτές τις γιορτές, άμα ακούσεις και παλιούς αθλητές και που σχολιάζουν, λέει, μας λείπουν αυτές οι γιορτές. Αυτά τα διήμερα, τριήμερα. Με τους ημιτελικούς, τους τελικούς. Με τον κόσμο στους δρόμους. Με τους δρόμους. Στην Ελλάδα βέβαια δεν γίνεται αυτό. Όχι, εντάξει, επειδή ζήσαμε ας πούμε μια πρόσφατη διοργάνωση στη Σύρο και ήταν ένα νησί εκεί κοντά όλοι μαζί οι αθλητές, είναι ωραία το να βρίσκεσαι. Και βέβαια πάντα υπάρχει σε αυτές οι διοργανώσεις και ανεξαρτήτως βαθμολογίας το τι κάνεις στο πρωτάθλημα, έχεις τη δυνατότητα να σηκώσεις ένα κύπελο. Βέβαια. Τέσσερις είναι, δεν είναι 14. Ακριβώς. Είναι τέσσερις, είναι ένας αγώνας. Απλώς εμείς ήμασταν λίγο άτυχοι. Με τον Ολυμπιακό. Δυστυχώς είχαμε το. Μας έλειπε και ο Στέλιος ο Πιπέριας, ναι. Που έμεινε στη Θεσσαλονίκη τότε λόγω προβλήματος. Αλλά και ο Τσόνον Πέτσεφ τότε είχε ανεβάσει πυρετό 39. Και εντάξει, ήταν μεγάλη απώλεια το να μην έχεις σχεδόν κανένα πασαδόρο από τους δύο. Είμαστε. Πρέπει να βάλεις τον Τζολάκο. Το παιδί για όλα. Αφού τον έκανε διαγώνιο, κάτω και. Πάσα τίποτα, δεν έχει. Δεν έχει δοκιμάσει. Κεντρικός διαγώνιος. Εντάξει, μην το ξεφτυλίσουμε. Ναι. Είμαστε πάντα με τον προπονητή του Ηρακλή στο βόλεϊ, τον Γιάννη Ορφανό, και χαιρόμαστε γι' αυτό. Θα πάμε σε απαραίτητο διαφημιστικό διάλειμμα. Χαμπάρι δεν πήγα, πότε πήγε 7.30. Νομίζω 3 ώρες δεν μας φτάνουν με τίποτα. Φυσικά και δεν έχουμε πει τίποτα για ποδόσφαιρο. Ξέρω ότι υπάρχει και στεναχώρια και πίκρα και
Ήταν ηθικό παιχνίδι το χθεσινό, το Ηρακλής Αστέρας Τρίπολης, και σε όλους νομίζω υπάρχει αυτός ο εκνευρισμός, γιατί έχασε ο Ηρακλής από το συγκεκριμένο αντίπαλο που ξέρουμε πάρα πολύ καλά τι σημαίνει. Αλλά δυστυχώς δεν μπορούμε να μείνουμε στο αγωνιστικό πλέον, όταν έχουμε μπροστά μας υπόθεση αδειοδότηση. Έχουμε και άλλα ζητήματα, όπως την περίπτωση του να φύγει ο Ηρακλής από τον Καφτατζόγλιο να πάει στην Ευκαρπία. Ξανασυζητιέται, όπως συζητήθηκε πολύ έντονα πέρυσι, και υπάρχει και πάλι διάθεση του Σπύρου Παπαθανασάκη να το δει, γιατί πολύ απλά ο Ηρακλής στο Καφτατζόγλιο μπαίνει μέσα μονίμως. Ένα γήπεδο, όταν. Να δώσουμε ένα παράδειγμα. Στη Μίκρα πάτε κάθε μέρα και κάνετε προπόνηση. Έτσι. Ερχόταν κάποιο και σου έλεγε: έχετε το Κατσάνιο. Στη Μίκρα που θα την πληρώνετε και θα την νοικιάζετε, θα κάνετε μία προπόνηση την εβδομάδα και έναν αγώνα κάθε δύο Σαββατοκύριακα. Όχι. Μέσα μπαίνει. Ναι, πληρώνει δηλαδή για το τίποτα. Γιατί ο Ηρακλής στο Καφτατζόγλιο αυτό κάνει. Παίζει εβδομάδα παραβδομάδα και κάνει μία προπόνηση την εβδομάδα. Και το σκέφτεται πολύ σοβαρά να δημιουργήσει το δικό του ποδοσφαιρικό κύτταρο στην Ευκαρπία, στο γήπεδο του Μακεδονικού, με τα συν και τα πλην. Βέβαια δεν είναι κάποια απόφαση, μετά το Πάσχα θα πάρθει, αλλά ότι υπάρχει σοβαρή σκέψη, όπως το αποκαλύπτει σήμερα και το bluearena.gr, υπάρχει. Μπορεί να μείνει στη σκέψη, μπορεί να γίνει στην πράξη, θα το δούμε. Θα επιστρέψουμε για να μιλήσουμε με τον Γιάννη Οσπανού για ποδόσφαιρο κυρίως. Τον κατάλληλο άνθρωπο. Ναι, κανονικά θα μας δώσει το ρεπορτάζ. Τώρα την Τετάρτη θα έρθει στο Ηράκλειο Ολυμπιακός. Ναι. 7.30 ώρα. Κατά πάσα πιθανότητα θα είμαι. Ναι. Να πάρεις και τα παλικάρια σου μαζί, να τα δούμε, να τα χειροκροτήσουμε. Ναι. Πάμε σε απαραίτητο διαφημιστικό διάλειμμα και επιστρέφουμε σε πολύ λίγο. Επιστρέφουμε. Ώρα για μπλε, Λίμπερο 107,4. Πάντα στην παρέα μας ο προπονητής της ανδρικής ομάδας βόλεϊ του Ηρακλή. Ο Γιάννης Ορφανός, τα ροκάκια καλά? Ναι, μια χαρά, ευχαριστημένος. Εντάξει, άμα έχεις παράπονο να τα αλλάξουμε. Ο προπονητής του Ηρακλή που μαζί με τα παλικάρια του, και ξέρεις, είναι ωραίο το ότι οποιοδήποτε μιλάει φέτος, ειδικά στο δεύτερο γύρο, και αυτό που έγινε πρόσφατα στη Σύρο, την ανατροπή που πετύχατε, χαρακτηρίζει, μιλάω για φίλο αθλοπαδό του Ηρακλή, χαρακτηρίζει τους παίκτες παλικάρια. Δηλαδή, έχουμε φύγει από οι παίκτες του Ηρακλή, παλικάρια τους λέμε. Εντάξει, σωστό είναι αυτό. Είναι ωραίο αυτό που έχει μείνει, έτσι, για την προσπάθεια που κατέβαλε. Νομίζω ότι ήταν, η προσπάθεια ήταν παλικαρίσια. Και όντως, φέρθηκαν σαν παλικάρια. Λοιπόν, πάμε τώρα και στο ωραίο. Και είναι και η μεγάλη αφορμή που είμαστε εδώ και τα λέμε άνετα, γιατί δεν θα ήμασταν εδώ, εσύ θα έκανες προπόνηση. Και θα σου έλεγα, θα τον έπαιρνα τηλέφωνο και θα έλεγα: κύριο Φανέ, μπορούμε να τα πούμε μεθαύριο ενώπιον του αγώνα με τον Άρη. Δεν θα γίνει αυτό όμως. Δεν θα γίνει αυτό. 20-16. Ή μάλλον, όχι, πάω πριν. Άστο 20-16. Πάω πριν. 25-23, 29-27. Φίνικα Σύρου Ηρακλής 2-0. Όχι απλά με την πλάτη στον τοίχο. Πιο τείχος δεν γίνεται. Και πάλι με την κατάρα φέτος του Ηρακλή, που λέγεται χάνω σετ στον πόντο. Έχει γίνει τουλάχιστον 20 φορές. Κάποτε τα μετρούσαμε, αν θυμάσαι. Εντάξει, μετά το ξεπεράσαμε όμως. Δηλαδή υπήρχαν μετά που τα κερδίζαμε. Στο 25. Ναι. Θυμάμαι με τον ΠΑΟΚ. Μπράβο. Που πάρθηκε για παράδειγμα πρόσφατα ένα 25-23. Τι συμβαίνει στα πρώτα δύο σετ, γιατί ο Ηρακλής τα χάνει και πώς μπαίνετε στο τρίτο? Ξέροντας βέβαια ότι η Ορεστιάδα θα κερδίσει τον Εθνικό, γιατί αυτό φαίνονταν, αν εξαιρέσει το πρώτο σετ, και ξέροντας ότι ο Άρης χάνει από τον Παναθηναϊκό 0-2. Εκεί ήμασταν κάπου, νομίζω, ταυτόχρονα. Εντάξει, εμείς δεν το ξέρουμε μέσα στο γήπεδο αυτό. Δεν ενημερωνόσασταν ταυτόχρονα? Δηλαδή στο 20-16 δεν έχετε ενημερωθεί ότι ο Άρης έχασε? Ενδιαφέρει εκεί. Μέχρι τότε όμως είχα ζητήσει από... Αλήθεια, ήταν... αυτό είναι ωραίο, αποκάλυψη. Από το Μάκη του Γκαλαϊτζίδη που ήταν μαζί μας στον πάγκο, ναι. Του λέω: δεν θέλω να έχω καμία ενημέρωση το τι γίνεται στα άλλα παιχνίδια. Δεν με ενδιαφέρει. Αυτό συμβαίνει μέχρι το τέταρτο. Βέβαια, στα δύο πρώτα σετ, εντάξει, παίζουμε με την τρίτη καλύτερη ομάδα του πρωταθλήματος, με το Φίνικα Σύρου. Εντάξει, και πάμε μέσα στην έδρα του και χάνουμε τα δύο πρώτα σετ στις λεπτομέρειες. Ένας Φίνικα Σύρου που, για όσους είδαν το παιχνίδι,
παρά το ότι ήταν αδιάφορος βαθμολογικά, το έπαιζε κανονικότατα το μάτς. Εντάξει, αυτό τώρα έχει καταντήσει λίγο. Θα το πούμε και αυτό για να τελειώνουμε, γιατί και σήμερα άκουσα πολλά που πραγματικά. Είναι αστείο. Είναι αστείο. Μιλάγαμε για την Κηφισιά το προηγούμενο παιχνίδι, μια αδιάφορη Κηφισιά. Όχι, κέρδισε. Έκανε ο Γιωβάνοβιτς 31 πόντους και ο Γιωβάνοβιτς στον ημιτελικό δεν έπαιξε. Τραυματίστηκε. Για να δούμε πόσο αδιάφορα ήρθε η Κηφισιά να παίξει στον Ηρακλή. Ναι. Γιατί πολλά ακούστηκαν. Πολλά ακούστηκαν λόγω του 20-16, αλλά αυτοί που τα λένε ξεχνά να πούνε άλλα παιχνίδια. Εντάξει, τώρα δεν χρειάζεται. Ναι, δεν χρειάζεται να τα αναφέρουν. Αυτοί που ξέρουν και λένε γνωρίζουν και τα άλλα παιχνίδια. Σίγουρα. Απλά αυτό τους συμφέρει να λένε. Έτσι πιο. 2-0. Η πλάτη, όχι, είναι το να κουμπάει τον τοίχο πάρα πολύ καλά. Τι γίνεται εκεί, τι κάνουμε. Τίποτα, εντάξει, το καταλαβαίνουν και τα παιδιά ότι είμαστε πολύ κοντά. Ότι σε 1-2 λεπτομέρειες χάνουμε τα σετ. Ναι. Τους έχουμε δηλαδή. Ναι, αυτό. Παρά το ότι χάνουμε. Ακριβώς, παρότι ότι χάνουμε, βλέπουμε ότι το παιχνίδι κρίνεται σε λεπτομέρειες. Και νομίζω ότι μπαίνουμε στο τρίτο σετ, το κερδίζουμε. Στο τέταρτο σετ, εκεί υπάρχει στην αρχή, μένουμε λίγο πίσω. Τι φταίει εκεί, άγχος. Εντάξει, κάποιες λάθος επιλογές, κάποια μπλοκ που φάγαμε εκείνη τη στιγμή, γίνεται η αλλαγή του Στέλιου, του Πιπέργια, πολύ νωρίς στο τέταρτο σετ. Και σιγά σιγά αρχίζει και αλλάζει λίγο. Τι σε κάνει να τον βάλεις μέσα? Εντάξει, σαν προπονητής, όταν βλέπεις ότι η ομάδα σου μένει πίσω, πρέπει να αλλάξεις. Κάτι πρέπει να αλλάξεις. Εγώ αποφάσισα ότι πρέπει να αλλάξουμε τον Πασαδόρο. Και ότι ένιωθα ότι ο Στέλιος ο Πιπέργιας εκείνη τη στιγμή και τον έβλεπα ότι ήθελε να μπει μέσα. Γυάλιζε το μάτι του και ήθελε να μπει μέσα και να αλλάξει τη ροή αυτό του παιχνιδιού. Και τι άλλαξε, οι πάσες, ο τρόπος ανάπτυξης. Ακριβώς, ο τρόπος ανάπτυξης, το πώς σκέφτεται. Έχει διαφορετικό εντελώς το πώς σκέφτεται ένας Πασαδόρος από τον άλλον. Mm-hmm. Και σίγουρα ο Στέλιος, είπαμε όπως και πριν σου είπα, είναι ένα παιδί με εμπειρία. Ναι. Εντάξει, σε καμία περίπτωση βάζοντας μέσα νιώθεις μια ασφάλεια. Δεν βάζεις ένα πιτσιρικά μέσα. Σίγουρα. Εντάξει. Σίγουρα. Ξέρεις, αλλάζει το παιχνίδι, αλλάζει λίγο η ροή. Βέβαια, μέχρι το 20-16. Όχι, ήμασταν και μπροστά. Αλλά στο 16 περίπου όλα γίνεται. Μας το κάνουν 20-16. Η ενημέρωση πότε έρχεται? Εκεί. Στο 20-16. Ναι. Ακριβώς, ε. Και παίρνει ένα πόντο ο Φίνικας. Στο 20-16 μαθαίνουμε ότι. Ο Άρης έχει χάσει ένα τρία. Μαθαίνετε και για την Οριστιάδα, βέβαια. Αλλά και, εντάξει, εγώ ήμουν σίγουρος για την Οριστιάδα. Τώρα ο Εθνικός πήγε μείον δύο τους ξένους. Είχε λύσει συνεργασία δύο ξένων την προηγούμενη μέρα. Κεντρικούς δεν ξέρω ποιον είχε. Ο μικρός που είχε παίξει μαζί μας, ο Τσέλιος, και έκανε και τη διαφορά και μας κέρδισε στο tie break. Το 2-3 εδώ. Ναι, το 2-3. Έλειπε αυτός με την Εθνική, έλειπε το παιδί, ήταν με την Εθνική εφήβων. Τέλος πάντων, το ξέραμε ότι. 20-16 time out πότε? Εκεί, στο 20-16. Time out. Ναι, και ήταν το δεύτερο. Και σου το λέει ο Μάικς ο Καλαϊτζίδης. Και μαθαίνει. Ο Άρης έχασε. Νομίζω εκεί ήταν. Τι τους λες, αν θες να μας πεις στον αέρα. Όχι, εκεί ενημερωνόμαστε. Εντάξει, νομίζω ότι όλα τα παιδιά. Κάτι τους λες, δεν μπορεί. Τώρα ακριβώς τι τους λέω δεν το θυμάμαι ούτε κι εγώ σε αυτήν την ένταση. Με σου ψέματα. Αλλά θυμάμαι ότι η έκφραση των παιδιών ήταν ότι δεν υπάρχει περίπτωση να μην πάρουμε το σετ. Θα κάνουμε τα πάντα. Δηλαδή δεν ένιωσε κανένας ότι. Δεν ήθελε κανείς να πει ότι θα παίξω άλλα τρία μάτς ή άλλα πέντε μάτς. Ναι, και γι' αυτό το 20-16 δεν είναι τυχαίο ότι γίνεται. 21-25. Δηλαδή κάνει ένα πόντο ο Φίνικας. Αμυντικά πώς το διαχειριστήκατε, γιατί υπάρχει απ' την άλλη και ο Ντόκιτς, υπάρχουν και οι κεντρικοί και ο Λάπας. Βαρούσαν κανονικά, έτσι. Ναι. Αλλά είχατε πολλά σπασίματα. Δηλαδή, μπλοκ τα οποία γινούσε η μπάλα. Ακριβώς. Στον Ηρακλή και έκανε νέα. Μέχρι εκείνη τη στιγμή και στα δύο σετ δεν λειτουργούσαμε τόσο καλά. Στα δύο πρώτα σετ, ειδικά που χάσαμε, και στο πρώτο, ακόμα πιο έντονα, ήταν το θέμα στον μπλοκ άμυνα. Ναι. Δεν κάναμε τον μπλοκ άμυνα που περίμεναν να γίνει. Και γι' αυτό και χαθήκαν τα σετ. Εκεί είναι ένα ρεσιτάλ, ας πούμε, μπλοκ άμυνας στο 2016. Γιατί οι περισσότερες επιθέσεις, από ό,τι θυμάμαι, βλέπεις τώρα πως ήμουν εδώ, έτσι. Ναι. Με όλα ανοιχτά και τις τηλεοράσεις και τα κομπιτεράκια. Τώρα ανοίγω παρέθεση.
Ένας φίλος χθες με πιάνει στο γύρο μου, λέει: Γιώργο, όταν είπες 20-16 μέχρι να τελειώσει, επειδή σ' άκουγα τέρμα, έκανα ένα πακέτο. Λέω: Ρε φίλε, απάτη τίποτα, δεν σε παρακαλώ. Τέλος πάντων. Εγώ παραλίγο να του ξεκινήσω το τσιγάρο ξανά στον πάγκο. Ευτυχώς όχι. Αυτό που μου έκανε εντύπωση είναι ότι οι επιθέσεις του Φίνικα ήταν καθαρές, εννοώ μέσα. Out δεν έκανε, φίλε, δεν έκανε. Αλλά ήταν πολύ καλές αμυντικές. Δηλαδή το μπλοκ είχε στηθεί πάρα πολύ σωστά. Είχαμε πολλά σπασίματα εκείνη τη στιγμή. Είχαμε κάποια μπλοκαρίσματα. Είχαμε δύο μπλοκαρίσματα στον Ντόγκιτς. Δεν πετούσε την μπάλα. Όχι. Έκανε την επίθεση του. Όχι. Κανονικά. Κανονικά γίνανε καλά μπλοκ. Γίνανε καλές άμυνες που δεν γινόντουσαν. Και αυτό είναι η δύναμη που δείχνεις ότι λες να πάρω αυτό το σετ και σώθηκα. Αυτή τη δύναμη που δεν πέφτει κάτω η μπάλα για κανένα λόγο. Και μόλις δηλαδή, ισοφάρισε νομίζω ότι εκεί είχε τελειώσει το ναι. πράγμα. Δηλαδή φαινόταν στην ψυχολογία. Αυτό που λέω είναι ότι δεν, μετά το 20-16 δεν θυμάμαι να έπεσε μπάλα κάτω. Δεν έπεσε. Δεν έπεσε. Να το πω το ρήμα, σκύλιασαν. Σκύλιασαν ακριβώς. Σκύλιασαν. Αυτή. Σκύλιασαν. Ήταν έτοιμοι να φάνε, δεν ξέρω, το φιλέ, το τάραφλεξ. Το φάγανε κανονικά. Ναι. Τώρα εγώ με το που είπα το ρήμα σκύλιασαν, δεν ξεχνάω ότι λίγες εβδομάδες πριν, δύο εβδομάδες πριν σκυλιάσουν, είχαν βγάλει τα παιδιά μία ανακοίνωση, πάω στο δύσκολο λίγο τώρα, με την οποία, γιατί καλά γελάμε και χαμογελάμε, δεν ήταν όλα ρόδινα φυσικά, με την οποία γνωστοποιούσαν ότι είναι απλή, ότι υπάρχει οικονομικό πρόβλημα κτλ. Πώς σκυλιάζεις όταν έχεις και αυτό στην πλάτη σου? Είναι... Πώς το διαχειρίζεσαι αυτό. Και εσύ πώς μπαίνεις στα αποδυτήρια βλέποντας ίσως κάποιους ξενερωμένους αθλητές, ίσως κάποιους αθλητές που ξέρεις δίκιο έχουν, εγκρινιάζουν ή οτιδήποτε άλλο. Εκεί πώς το διαχειρίζεσαι σε κρίσιμες αγωνιστικές, με ΠΑΟΚ, με Κυφσιά, με Φίνικα, δεν έπαιζες Α2. Εντάξει, πολλοί ο κόσμος δεν μπορεί να το καταλάβει βλέποντας ένα μάτς αν τα παιδιά έχουν πρόβλημα ή δεν έχουν πρόβλημα. Τα παιδιά όταν μπαίνουν μέσα στο γήπεδο κάνουν τη δουλειά που πρέπει να κάνουν. Κανένας δεν σκέφτεται εκείνη τη στιγμή το τι συμβαίνει στη τσέπη του ή πώς είναι οικονομικά. Εντάξει, μπαίνει μέσα για να κερδίσει. Τώρα, ήταν πολύ δύσκολο όμως να διαχειριστώ όλη αυτή την κατάσταση να συμβαίνει επί εβδομάδες. Mm-hmm. Ήταν πολύ δύσκολο. Εντάξει, μιλούσαμε με τα παιδιά, νομίζω ότι καταλάβαινα και εγώ τι μου έλεγαν, τι έλεγα εγώ για αυτούς, σε αυτούς μάλλον. Και νομίζω ότι πήραμε μια απόφαση ότι η ομάδα ό,τι και να γίνει, εμείς θα τη σώσουμε. Και νομίζω ότι αυτό είναι προς τιμήν τους. Ότι ποτέ δεν μπήκε πάνω το οικονομικό πάνω από το αγωνιστικό. Mm-hmm. Ποτέ. Απλώς νιώσαν ότι έπρεπε να γνωστοποιήσουν το πρόβλημά τους για να μην νομίζουν ότι όλα είναι ρόδινα. Συνεχίζουμε την προσπάθειά μας, αλλά λέμε και αυτό που. Ναι, λέμε και το τι συμβαίνει. Βελτιώθηκε ή βελτιώνεται κάπως το θέμα, αν και τώρα έληξε. Τώρα έληξε. Εντάξει, νομίζω ότι γίνανε κάποιες προσπάθειες, αλλά πρέπει να συνεχιστούν. Δεν αρκούν, νομίζω ότι. Θα πάμε φυσικά και στο αύριο. Θα ολοκληρώσουμε με το. Ακριβώς, γιατί έρχεται το αύριο αυτό. Οπωσδήποτε. Δεν φεύγεις, άμα δεν πούμε για το αύριο. Θα σε κλειδώσουμε εδώ. Άμα ανησυχεί ο γιώκα σου, γερός να είναι. Τον έχω και λίγο άρρωστο σήμερα. Περαστικά 2 χρονών. Άμα ανησυχεί, να ξέρει ότι ο παπάς κλειδώθηκε, λέει, όντως αφού. Ποιος είναι ο Γιάννης Ορφανός? Πώς το εννοείς? Εντάξει, ο περισσότερος κόσμος σε μάθε φέτος. Αν εξαιρέσει από κάποιους τρελούς που ασχολούμαστε και με γυναικείο και με όλα που σε μάθαμε από την πρώτη σου παρουσία, δύσκολη, πολύ δύσκολη χρονιά και δυστυχώς χρονιά υποβιβασμού για την γυναική ομάδα βόλεϊ του Ηρακλή που φέτος παρέμεινε στην Α2. Είσαι από την Αθήνα. Δεν είσαι δικό μας παιδί, εννοώ, όσον αφορά τη Θεσσαλονίκη, έτσι. Ναι, εντάξει. Βήματα, βόλεϊ, ως αθλητής, ως προπονητής. Κυρίως παίζω σαν πιτσιρικάς. Έχω ξεκινήσει πολύ μικρό στο βόλεϊ, από το δημοτικό, θυμάμαι, στο Μαρκόπουλο. Για όσους λέμε Αθήνα, εντάξει, δεν ζούσα μέσα στην Αθήνα, στο κέντρο της Αθήνας. Λίγο ζούσα, ναι, σε ένα προάστιο κοντά στο αεροδρόμιο, για όσους δεν γνωρίζουν. Ξεκινώντας από το δημοτικό, μένω εκεί πέρα στην ομάδα. Εκεί ανδρώνομαι.
Έχει και αντρικό το Μαρκόπουλο, δηλαδή. Έχει και αντρικό. Γιατί τις γυναίκες ξέρουμε καλά. Όχι, έχει και αντρικό, έχει και αντρικό. Και συνεχίζω εκεί πέρα την καριέρα μου, έρχομαι ως φοιτητής στη Θεσσαλονίκη. Mm-hmm. Άρα είσαι... Έγινες δικός μας μετά, εντάξει. Εντάξει, μικρή ηλικία. Είπαμε, υπάρχει καταγωγή, όπως είπα και πριν, υπάρχει μια καταγωγή από την Κατερίνη, η οποία είναι η μητέρα μου. Οπότε... Κοντά είμαστε. Είμαι και μισός Πόντιος. Ορφανίδη. Και σταματάω πολύ νωρίς στο βόλιο όμως. Ο λόγος? Ο λόγος ήταν η προπονητική. Α, δηλαδή λες εγώ θα πάω στον πάγκο κατευθείαν. Ναι, ναι, αποφάσισα από πολύ μικρός, από 20... Γιατί οι περισσότεροι παίχτες που μετά γίνανε προπονητές, μέχρι να γίνουν προπονητές, λέγανε λίγο ακόμα, λίγο ακόμα, λίγο ακόμα. Δεν δεχόντουσαν να κρεμάσουν νωρίς τα παπούτσια. Ναι, εγώ νομίζω ότι αυτή την απόφαση την πήρα πολύ μικρός. 25-26 χρονών αποφάσισα ότι θέλω να συνεχίσω να δουλέψω, να κάνω αυτό το πράγμα και ότι έβλεπα ότι με ευχαριστούσε περισσότερο και από όσο ήμουν σαν αθλητής. Να λέω παρά να μου λένε. Δεν ξέρω αν είναι αυτό. Να βλέπεις να συνεργάζεσαι με παιδιά τότε, γιατί ξεκινώντας είχα μικρά παιδιά. Να βλέπεις τη βελτίωσή τους. Ακαδημίες. Ακαδημίες. Στο Μαρκόπουλο. Ξεκίνησα, όχι, σε μια ομάδα στην Πεύκη ήταν. Μια ομάδα, μετά πήγα στην Κερατέα. Στο Μαρκόπουλο ήρθε μετέπειτα. Στο Μαρκόπουλο πήγα κατευθείαν όταν ήταν Α1 με το γυναικείο. Οι γυναίκες, ναι. Έμεινα κάποια χρόνια στην Κερατέα, από εκεί και πέρα μετά ήρθα στη Θεσσαλονίκη, ανέλαβα το Δασό μια χρονιά. Δάσο ρε ο Κάστρου, για ναι. Όσους γνωρίζουν. Και μετά έφυγα Μαρκόπουλο, Ηρακλή, βέβαια μεγάλο σχολείο για μένα ήταν η ΑΕΚ. Μετά την Κερατέα, πήγα μαζί με τον... Γυναίκες, ναι, ναι. Πάντα. Ήμουνα τη χρονιά εκείνη που πήρε το πρωτάθλημα... Η ΑΕΚ μαζί με τον Αποστόλη τον Οικονόμου μαζί. Mm-hmm. Νομίζω ότι αυτό ήταν σχολείο και για τους δυο μας, μεγάλο. Έμαθες πολλά εκεί. Όπως και το φετινό, θεωρώ ότι είναι μεγάλο σχολείο για μένα. Αυτό νομίζω είναι το μεγαλύτερο, γιατί μιλάμε και για άντρες. Ακριβώς, είναι... ακριβώς. Εντάξει, όπως και να έχει. Άντρες ή γυναίκες? Εννοώ στο βόλεϊ, έτσι. Εντάξει, εγώ είμαι βόλεϊ. 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 Δεν ξέρω αν... Δεν μπορεί όμως, δηλαδή βόλεϊ. Είναι πολύ έντονα αυτά που έζησα. Συγκρίνονται. Είναι πολύ έντονα αυτά που έχω ζήσει. Δηλαδή του χρόνου, δεν θέλω να πω για του χρόνου. Αν κάποια στιγμή δεν είσαι στο αντρικό του Ηράκλη, θα ξαναπήγαινες σε γυναικεία ομάδα με αυτά που έζησες ή που θα ζήσεις από εδώ και πέρα? Δεν ξέρω να σου πω την αλήθεια. Απλώς είναι πολύ έντονα αυτά που ζήσαμε φέτος και με τα παιδιά μαζί αυτά που έζησα. Mm-hmm. Ζήσαμε στιγμές πολύ δυνατές. Ποια ακούνε πιο πολύ, γυναίκες ή άντρες? Εντάξει, ίσως είναι πιο φιλότιμοι, θα έλεγα. Οι άντρες. Ναι. Οι γυναίκες τι κάνανε, επανάσταση? Όχι, δεν είναι θέμα επανάσταση. Εντάξει, απλώς οι γυναίκες έχουν άλλα θέματα. Έχουν άλλα θέματα. Έχουν τα δικά τους. Ναι, είναι και αυτό. Όχι, με τους άντρες απλώς μπορεί να εκφράζεσαι πιο εύκολα, μιλάς πιο άνετα μαζί τους. Και στη δύσκολη φάση μπορείς και να φωνάξεις. Ακριβώς, και να μπορεί και να... Όχι, καλά και στις γυναίκες θα φωνάξεις, αλλά μπορεί να πεις και μια κουβέντα παραπάνω ναι, χωρίς να παρεξηγηθεί ο άλλος. Ο Γιάννης Ορφανός του χρόνου θα είναι στον Ηράκλη? Εντάξει, αυτό δεν είναι. Νομίζω ότι δεν εξαρτάται μόνο από μένα. Επιθυμία, φαντάζομαι, δεδομένη. Εντάξει, επιθυμία υπάρχει. Η επιθυμία είναι να λυθούν τα όποια προβλήματα. Mm-hmm. Και πάμε στο αύριο. Και να πάμε στο αύριο για μια διαφορετική ομάδα. Και να μην έχουμε αυτό που ζήσαμε φέτος, να μην το ξαναζήσει ο Ηρακλής. Ξέρεις, επειδή μιλάμε για τον Ηρακλή, να λέγαμε νωρίτερα για το σαν σήμερα στην Πράγα και όλα τα υπόλοιπα, Final Four και αυτά. Και επειδή εντυπωσιάστηκα πάρα πολύ με αυτό που είδα, θα μου πεις τώρα είναι κριτήριο. Τόσος κόσμος που μπαίνει μέσα, ίσως και το Facebook μπορεί να είναι ένα κριτήριο. Με τόσα πολλά αποσταρίσματα, τόσες πολλές αναρτήσεις από κόσμο του Ηρακλή, που αν όλοι αυτοί ερχόντουσαν φέτος στο γήπεδο, δεν θα μας έφτανε δύο μίκρες. Να λένε και να εξωτερικεύουν την δίψα τους για να ξαναδούν τον Ηρακλή όπως τα προηγούμενα χρόνια. Με τη μικρή εμπειρία που έχεις αποκτήσει πλέον με την παρουσία σου εδώ στην ομάδα, πώς και αν μπορεί να γίνει αυτό? Σίγουρα είναι το οικονομικό,
μάλλον το Α και το Μ, αλλά από εκεί και πέρα υπάρχουν και άλλα, έτσι. Οργανωτικά και όχι μόνο ζητήματα. Πρόσφατη ατάκα στην Blue Arena του Μάκη του Καλατζίδη ότι θα κάνουμε πρόσκληση ενδιαφέροντος γιατί θέλουμε άτομα. Βέβαια. Δεν μπορεί ένας να τρέχει για 100 ή δύο να τρέχουν για 200. Τώρα είπες, επειδή δεν έχω αναφερθεί και όλα. Και σε διοικητικό επίπεδο. Τώρα θα κάνω μια. Ό,τι θέλεις. Να μου επιτρέψεις να κάνω μια παρένθεση όσον αφορά το Μάκη του Καλατζίδη που είπες. Που είναι ένας άνθρωπος ο οποίος με εμπιστεύτηκε. Εντάξει. Και εμπιστεύτηκε να αναλάβω το. Το αντρικό και τον ευχαριστώ πάρα πολύ για αυτό το πράγμα. Γιατί πρέπει να λέγονται και κάποια πράγματα. Εντάξει, είναι ένας άνθρωπος. Και σε πίστεψε. Και με πίστεψε και με στήριξε. Δύσκολη φάση. Και με στήριξε, θεωρώ. Εντάξει, γιατί ήρθαν και δύσκολες στιγμές και στην πορεία του δεύτερου γύρου. Ειδικά εκείνο το 1-3 από την Παναχαϊκή. Η πιο δύσκολη στιγμή νομίζω εκείνη πρέπει να ήταν. Εντάξει, νομίζω. Που εκεί λες ότι. Τι κάνω τώρα. Δηλαδή δυσκολεύει πολύ το πράγμα εκεί. Εκεί ήταν όντως. Εκεί δυσκόλεψε πάρα πολύ. Βέβαια, θέλω να πω ότι οι αθλητές εκεί σε καμία περίπτωση δεν τα παράτησαν. Mm-hmm. Εκεί είναι, δώσανε και το παραπάνω. Παρά το ότι φαινόταν κάτι σαν ταφόπλακα εκείνη η ήττα, έτσι. Όλοι πιστέψανε ότι είναι η ταφόπλακα του Ηρακλή. Εκτός από όσους ήμασταν στην ομάδα. Και είναι προς τιμή των παικτών ότι δεν πίστεψαν ότι θεωρήσαν ότι είναι ένα απλά κακό αποτέλεσμα. Μιλώντας αργότερα. Θέμα ημέρας. Ήταν ένα κακό αποτέλεσμα το οποίο δεν θα ξαναερχόταν. Και όπως μετά από αυτό το παιχνίδι. Δεν ακολούθησε ήττα. Δεν ακολούθησε κανένας τέτοιου είδους ήττα, ας πούμε. Και μια... Είναι φοβερό ότι δύο καθαρές ήττες έκανε ο Ηρακλής στο δεύτερο γύρο. Ο Ολυμπιακός και η Παναχαϊκή δεν έκανε άλλη καθαρή ήττα. Νομίζω. Ναι, καμία. Καμία άλλη. Δηλαδή είναι απορίας άξιο το ταξίδι στον Παμοχαϊκό. Μιλάμε για Οδύσσια. Τώρα αυτό δεν το ξέρει ο κόσμος. Πάμε από το ένα θέμα στο άλλο. Ναι, δεν πειράζει. Εντάξει. Κρατάμε ανοιχτή παρένθεση γιατί είναι πολύ σημαντικό το αύριο. Ναι. Αλλά από τη στιγμή που το ανέφερες, να ξέρετε ότι η ομάδα δεν είναι. Δεν είναι δικαιολογία αυτό που θα πω γιατί προφανώς οι περισσότεροι στην Α' του Βόλου έτσι μετακινούνται. Αν ξέρεις δύο-τρεις που έχουν την οικονομική δυνατότητα, πήραμε το αεροπλανάκι, πήγαμε στην Αθήνα, πήγαμε στην Πάτρα κτλ. Πουλμανάκι, 8 ώρα, 12 ώρα, πανέλα. Όχι πολλά. Τώρα στη Σύρο δεν μπορώ να φανταστώ πώς πήγατε. Ή στο Βραχάτι που το έχω κάνει το ταξίδι και είναι δύσκολο για οδική εκδρομή. Δεν ήταν καν οδική, ήταν με το τρένο. Με το τρένο. Τρένο προαστιακό, μετρό. Δεν θυμάμαι τη φωτογραφία. Ναι, αλλά νομίζω ότι εκεί και η νίκη όπως ήρθε. Η δωδεκάδα σύν τους συνεργάτες πήραν το τρενάκι και πήγαν στο Βραχάτι. Το τρένο, το προαστιακό και επιστροφή με τον ίδιο τρόπο. Τι χρειάζεται για να μπουν κάποιες βάσεις, δεν μπορούμε να λέμε πάμε του χρόνου να πάρουμε το Champions League, όχι, προς Θεού, έτσι. Δεν μπορεί να συμβεί αυτό. Είναι το οικονομικό ή είναι κι άλλα μαζί? Όχι, δεν είναι μόνο το οικονομικό. Όχι, νομίζω ότι μέχρι τώρα ήταν ένα μεγάλο πρόβλημα το οικονομικό. Δηλαδή πέρσι η ομάδα φτιάχτηκε στο παραπέντε που λέμε. Στο παραπέντε. Και πήρα διαδότηση στις καθυστερήσεις. Ναι, στο παρά ένα δευτερόλεπτο. Στο 93 του αγώνα. Νομίζω ότι τώρα έχουν ρυθμιστεί πάρα πολλά χρέη από το παρελθόν. Τώρα αυτό που χρειάζεται είναι μια καλή οργάνωση. Και να βρεθούν κάποιοι άνθρωποι πιο νωρίς να τρέξουν την ομάδα. Αυτό που αναφέραμε αυτό πριν. Που αναφέρει και ναι. Και ο Μάκης ο Καλατζίδης. Για στελέχωση σε διοικητικό επίπεδο. Ναι, διοικητικό επίπεδο. Να ενδιαφερθούν όσο το δυνατόν περισσότεροι άνθρωποι στο βολεϊκό Ηράκλειο. Η ομάδα αγωνιστικά, έτσι όπως είναι τώρα, με τους παίκτες που έχει, με το ρόστερ που έχει, με τους δύο ξένους που έχει, άλλες ομάδες έχουν τέσσερις, άλλες ομάδες έχουν τρεις κτλ. Ανάλογα και με τα οικονομικά τους. Θέλει πολλά πράγματα ακόμα για να πεις ότι δεν θα έχω του χρόνου αυτό το στόχο και ίσως κοιτάξω. Μια οχτάδα, μια πεντάδα, μια εξάδα, δεν ξέρω εγώ τι άλλο, τετράδα κτλ. Θέλει πολλές προσθήκες. Υπάρχει ο κορμός τον οποίο μπορείς να στηριχτείς. Πολύ μικρή παρατασούλα. Εντάξει, είναι και βολεϊκός ο Γιώτης. Χαιρετηθήκαν εδώ με τον Γιάννη Ορφανό, ο οποίος παραμένει στην παρέα μας. Απάντηση, αφού ακούσαμε την ώρα. Κορμός υπάρχει. Ο κορμός υπάρχει. Υπάρχει κορμός και το απέδειξε. Είπαμε ότι η βαθμολογία του δεύτερου γύρου μας, η κατάταξή μας ήταν πέμπτη.
Άρα φαντάζεσαι ότι με δύο ξένους που είχαμε μόνο και με τα παιδιά που υπήρχανε, αν μπορούμε να χωρίσουμε το πρωτάθλημα σε δύο πρώτου γύρου και δεύτερου γύρου, ήμασταν στην πέμπτη θέση. Mm-hmm. Όχι, νομίζω ότι δεν χρειάζεται να κάνουμε υπερβολές. Δεν χρειάζεται για να... Πινελιές χρειάζονται. Πινελιές. Κάποιες μικρές διορθώσεις, οι οποίες πρέπει να γίνουν από την αρχή. Mm-hmm. Και νομίζω ότι η ομάδα μπορεί να βρίσκεται από τη μέση και πάνω. Για παράδειγμα, οι πινελιές Πίσα και Θάνο Παπαδημητρίου ήταν καθοριστικές, έτσι. Δεν το συζητάω. Δεν το συζητάω. Μιλάμε για... Το Θάνος μας βοήθησε πάρα πολύ. Mm-hmm. Εντάξει, άλλαξε όλη η ανάπτυξή μας με το Θάνο και πατήσαν πολύ καλύτερα στο θέμα υποδοχής. Και νιώσαμε μια ασφάλεια. Και όταν νιώθεις ασφάλεια από την υποδοχή, αλλάζει η ανάπτυξή σου. Έχεις πολύ καλύτερη ανάπτυξη. Ο Θάνος μας βοήθησε πάρα πολύ. Αλλά και ο Πίζα, το παιδί, ένα παιδί καταπληκτικός αθλητής, χαρακτήρας, νομίζω ότι βοήθησε τα μέγιστα στο να κάνουμε αυτή την πορεία στο δεύτερο γύρο. Ποδόσφαιρο, μπάσκετ, γενικά κάποιο άλλο άθλημα σε τραβάει, έτσι κλείνοντας τώρα τη συνέντευξη. Τον ελεύθερό μου χρόνο που δεν υπάρχει, δηλαδή όταν σταματάει το πρωτάθλημα, αυτό, από εδώ και πέρα δηλαδή, ναι, μπορεί να παρακολουθήσω και... Ταϊκβοντό. Και πινκ πονκ, όπως είπες. Έχουμε. Ναι. Χρόνο αυτό... Α1. αυτό που είπες. Μπορεί να παρακολουθήσω και πινκ πονκ. Έχουμε, ναι. Όταν όμως είναι η περίοδος η αγωνιστική η δικιά μας, δεν παρακολουθώ τίποτα. Δυστυχώς, μόνο βολή. Είσαι στο γήπεδο και με το τηλεκοντρόλ να βλέπεις τα μάτια των αντιπάλων. Βιντεοθεραπεία και τα λοιπά. Βίντεο στο σπίτι. Πολύ σχεδιασμό. Βίντεο. Πολύ βίντεο στο σπίτι και δικά μας και τον αντίπαλο. Mm. Και γήπεδο. Και δεν υπάρχει χρόνος, δυστυχώς. Εντάξει, να δεις κάτι. Από εδώ και πέρα όμως, ότι αθλητικό γεγονός υπάρχει αυτό. Σου αρέσει κάποιο άλλο άθλημα? Δηλαδή, αν δεν έκανες βόλεϊ ή αν δεν ήσουν προπονητής βόλεϊ, θα μπορούσε να κάνεις κάτι άλλο? Αυτό που είπα πριν, το ρήμα της καθημερινότητας, να σε τραβάει κάποιο άλλο άθλημα? Ναι, ναι, νομίζω ότι το μπάσκετ αρκετά. Μ' αρέσει πάρα πολύ. Ξύνεις πληγές τώρα, γιατί μας στεναχωρεί πάρα πολύ το μπάσκετ στους άνδρες που έχασε και από. Και το πρόσφατο παιχνίδι από την Κίμη, και είναι πλέον και με τα δύο πόδια σίγουρο, σχεδόν σίγουρο ότι θα παίξει τα... Εκεί δεν τα γλιτώνουμε τα play-out, όπως στο βόλι. Εντάξει, το θέμα είναι να υπάρχει ευτυχής κατάληξη. Ξέρω ότι είσαι πάρα πολύ... Το ευτυχισμένος ίσως είναι βαριά κουβέντα. Εύχομαι το μέσο του βόλεϊ, πέρα από την οικογένειά σου, να σε κάνει κάποια στιγμή να νιώσεις ευτυχισμένος. Ευχαριστημένος είσαι σίγουρα. Τι θα σε έκανε να νιώθεις ακόμα καλύτερο ως προπονητής του Ηρακλή για τη νέα χρονιά? Πες ότι όλα πάνε καλά, είσαι στην ομάδα, ξεκινάς, προετοιμασία, μεταγραφές, αθλητές κτλ. Εντάξει, να αλλάξει λίγο η στόχη. Εντάξει, δεν είναι ωραίο να βάζεις ένα στόχο την παραμονή, και πόσο μάλλον στον Ηρακλή. Να υπάρχει μια προοπτική δηλαδή. Εντάξει, είναι. Μιλάμε ότι όταν λες Ηρακλής και παραμονή, δεν ταιριάζει πάρα πολύ αυτό το πράγμα. Αντρικό βόλεϊ και παραμονή δεν είναι ωραίο. Δεν είναι ωραίο. Πώς λέμε σε έναν έγκο, το πάει, δεν πάει. Δεν πάει. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Δεν πάει. Θα ήμουν ευχαριστημένος, ευτυχισμένος να πηγαίναμε να φτιάχναμε μια ομάδα από την αρχή στις σωστές βάσεις και να λέγαμε ότι πάμε να βρεθούμε και να διεκδικήσουμε ένα κύπελο, ας πούμε. Ναι. Που είναι πιο βατό, έτσι. Ναι. Γιατί υπάρχουν δύο. Ένα Final Four. Υπάρχουν δύο διοργανώσεις μέσα στη χρονιά. Τρεις και το League Cup πλέον. Εννοώ δύο, το League Cup και το κύπελο Ελλάδος. Πέρα από το πρωτάθλημα, ναι, σωστά. Να βρεθείς εκεί πέρα. Να βάλεις ως στόχο να είσαι εκεί πέρα και γιατί όχι να κατακτήσεις. Που είναι κάτι πιο βατό. Και το είδαμε ότι υπήρχε δύο ομάδες, ας πούμε, και ο Παναθηναϊκός και η Κηφισιά. Κοντά ήταν πολύ, ακριβώς, που ήταν πολύ κοντά. Μακριά. Αυτό νομίζω ότι είναι ένας εφικτός στόχος για τον χρόνο. Δεν μιλάμε για το πρωτάθλημα. Εντάξει, το πρωτάθλημα χρειάζονται ίσως και άλλα οικονομικά μεγέθη. Και διάρκεια εκεί. Ενώ ακριβώς. Εδώ είναι μια σύντομη διοργάνωση. Δεν είναι τόσο, ας πούμε. 4-5 παιχνίδια. Ναι, αλλά όχι, δεν θέλω ξανά να πούμε ότι Ηρακλής και παραμονή. Δεν ταιριάζουν. Δεν πάει, είπαμε τελείως. Δεν ταιριάζει. Δεν θα το ξαναπούμε ποτέ. Εύχομαι. Ραντεβού Τετάρτη στο γήπεδο. 7:30 Καφτανζόγλιο.
Ναι, ναι. Ηρακλής Ολυμπιακός. Ναι, να παρακολουθήσουμε τώρα, είπαμε. Τώρα παρακολουθούμε τα. Να βάλουμε κανένα γκολ, γιατί χθες δύσκολα τα χθες... πράγματα. Ναι, από ό,τι έμαθα κι εγώ, δεν το παρακολούθησα το μάτς, αλλά έμαθα ότι μαύρα. Δεν ήταν. Χάλια μαύρα και βλέπω και μηνύματα. Καταρχάς, να ευχαριστήσω τους φίλους που επικοινώνησαν και δίνουν συγχαρητήρια στον coach και στην ομάδα. Τα μεταφέρω. Σας ευχαριστώ πολύ. Και να ξέρετε ότι συγκεντρώνω τα ποδοσφαιρικά σας mail για να τα πούμε αύριο. Φυσικά και θα μιλήσουμε και για την αδειοδότηση και για τον Καθατζόγλιο και για όλα αυτά. Δεν υπάρχει κάτι οριστικό και ουσιαστικό να σας πούμε. Δυσκολίες υπάρχουν. Ο Ηρακλής σήμερα κατέθεσε το φάκελό του. Τα ξέρει ο Γιάννης Ορφανός γιατί τα πέρασε το καλοκαίρι με το άγχος, το βόλε κτλ. Μακάρι να μην υπάρξει πρόβλημα. Τουλάχιστον σε πρώτο βαθμό δεν υπάρχει αισιοδοξία. Αλλά δηλαδή θεωρούν ότι είναι πάρα πολύ δύσκολο ο Ηρακλής να πάρει αδειοδότηση σε πρώτο βαθμό. Έκανε και αντίστοιχες δηλώσεις, αυτό που λέμε εδώ και μήνες. Έκανε αντίστοιχες δηλώσεις χθες και δυστυχώς μας επιβεβαίωσε ο Σπύρος Παπαθανασάκης. Για το δεύτερο βαθμό κυρίως γίνεται ο λόγος. Μακάρι να είναι το αποτέλεσμα θετικό. Τελευταία ερώτηση. Δεσμεύομαι. Πρέπει να κλείσουμε. Σ' αρέσει το τραγούδι αυτό. Καλό. Πάρα πολύ καλό. Waterboys. Καλό. Ποιο παίχτη από τη δωδεκάδα σου θα μπορούσε να είναι ποδοσφαιριστής? Να πάρουμε τηλέφωνο τον Νίκο Παπαδόπουλο μεθαύριο. Να το πούμε, βάλτονα ρε παιδί. Έχει γέλιο, έχει γέλιο. Έχουν γίνει απίστευτα πράγματα στην προπόνηση όσο αφορά τον μπάσκετ. Ποδοβόλεϊ, έχουμε ποδοβόλεϊ. Έχουν γίνει κάτι φάσεις να πετάμε τις μπάλες, να πετάνε αθλητές τις μπάλες από το ένα καλάθι στο άλλο και να μπαίνουν καλάθια. Έχουν καταγραφεί τέτοια. Τρομερά πράγματα. Όχι, για ποδόσφαιρο. Δηλαδή, σε έπαιρνε τηλέφωνο ο Νίκος Παπαδόπουλος, προπονητής του Ηρακλή στο ποδόσφαιρο. Ναι. Και σου λέγε, Γιάννη, έχω πρόβλημα. Δεν πάω να βάλω γκολ με τίποτα. Ήμουν χάλια με τον Αστέρα, ήμουν χάλια με τον Παναθηναϊκό, έφαγα 4, ήμουν χάλια με τον Ατρόμητο. Θέλω έναν παίχτη για την Τετάρτη. Τι του δίνεις? Δεν τους έχω κάνει ένα δοκιμαστικό ποδόσφαιρο. Συνήθως υπάρχει ένα παιχνίδι ζέσταμα που παίζουν ποδόσφαιρο. Ναι, γι' αυτό αθλητές. Το λέω. Δεν τους κάνεις. Όχι, ποτέ. Σουτάκια μπάσκετ μόνο. Μόνο κάνα σουτάρισμα στο μπάσκετ. Και υπάρχει παιχνίδι που κάνουν πριν το. Δεν ξέρω ποιον έχω θα βάζα. Ποιον στέλνεις? Τον παίρνεις τηλέφωνο και του λες Τετάρτη είσαι αποστολή, Ολυμπιακό. Καφτατζούγλιο. Τι ποδόσφαιρο, ποιος θα μπορούσε να παίξει? Δεν μου έρχεται κάποιος στο μυαλό τώρα. Ποδοσφαιρικός. Θα σου πω ένα περιστατικό πέρυσι. Χρήστος Στεφανίδης, μπορεί, ναι. Στεφανίδης, ε? Μπορεί. Ναι, χαφάκι εκεί λίγο έτσι. Ναι, ναι, ναι. Χαφάκι. Θα μπορούσε. Πέρυσι ο Νίκος Παπαδόπουλος με τον Χρήστο Πάτρα ήθελαν να κάνουν τράμπα Παλέτζα Περόνε. Όχι, δε, ο Παλέτζας ποδοσφαιριστής. Με τίποτα. Όχι, όχι. Του είχε αρέσει το παλέτζα. Θα γελάνε οι πέτρες, νομίζω. Θα γελάνε οι πέτρες. Ωραία, Στεφανίδη, στείλουμε Στεφανίδη. Ναι, Στεφανίδης, πιο ποδοσφαιρικός. Τσολάκο. Εντάξει, όχι. Το λέω γιατί είναι και γριάρωστη. Αυτός πάει και στα πέταλα και σε αυτά. Θα μπει μέσα, θα βάλει 3 γκολ. Ναι, εντάξει, στο ξύλο. Ναι, πιο πολύ. Σε... καμιά μανούρα. Καμιά μάχη, σώμα με σώμα. με τον Ιντέγε και εδώ. Θα είχε εκεί πέρα στις μάχες σώμα με σώμα ο Τσολάκος. Και το φορτούνι. Δεν υπήρχε περίπτωση να του πάρει σώμα με σώμα μάχη. Καταλαβαίνετε ότι μιλάμε πόση ώρα και δεν έχουμε πει τίποτα. Γιατί δεν σταματάνε αυτά. Δηλαδή θα μπορούσαμε να μιλάμε πάρα πολλές ώρες. Σε ευχαριστώ. Εύχομαι να το ξανακάνουμε. Εγώ ευχαριστώ. Βλέπεις ότι όταν επιτυχάνονται οι στόχοι κάνουμε τέτοιου είδους συνεντεύξεις. Έτσι χωρίς άγχος και είναι ωραία. Έστω και μία φορά το χρόνο να γίνεται αυτό. Εύχομαι να τα ξαναπούμε σύντομα, αν και το βόλεϊ είναι λίγο περίεργο γιατί Απρίλιο μέχρι Οκτώβριο που ξεκινάει είναι πάρα πολύ μεγάλο το διάστημα. Ναι, αυτό υπάρχει ένα πρόβλημα τώρα εκεί πέρα και το έχουν αναγνωρίσει όλοι, ότι οι ομάδες σταματάνε για πολύ. Σχεδόν μισός χρόνος, είναι φοβερό αυτό. Εντάξει, ξεκινάνε και τώρα σε ένα μήνα οι υποχρεώσεις, η εθνική ξεκινάει η προετοιμασία του Μάη. Στέλνουμε παλέτζα, στέλνουμε κανένα. Ναι, ναι, στέλνουμε παλέτζα, από τώρα το ξέρουμε ότι θα είναι εκεί. Ωραία. Γέροι να είμαστε, είστε επανειδήν. Και εύχομαι την επόμενη φορά να είναι. Δεν θα πω πάντα τέτοια, γιατί τέτοιο όχι, στόχο όχι, όχι, δεν ξαναβάζουμε. Τέτοιο στόχο καλύτερα να μην έχουμε ποτέ. Ραντεβού στο. Μακάρι την επόμενο Final Four κυπέλλου. Εύχομαι την επόμενη φορά να έχουμε κάτι ανάμεσά μας. Να έχουμε κάτι να το χτυπάμε. Να το... Έτσι, αυτό είναι το καλύτερο. Κλείνουμε με αυτό.